Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ πρόσφατα, ένα ανύπαρκτο πολιτικό ον, πράσινου χρώματος, με κατηγόρησε δρυμύτατα ενώπιον πολλών. Θα έτρωγε ξύλο φυσικά, αλλά οι αστυνόμοι τον γλίτουσαν. Ή από μένα ή από άλλους. Και γιατί είναι για ξύλο όλοι, τα έχω πει εγώ πολλές φορές εδώ αυτά. Με κατηγόρησε για το ότι δεν έχω προτείνει τίποτα, έγινε. Και μόνο δρυμύτατα κατηγορώ το Πασόκ. Αυτά εδώ είναι 1.200 σελίδες με προτάσεις. Είναι δικά μου. Λοιπόν, δεκάδες άρθρα. Αλλά έχουν κατατεθεί και τα τρία στα πρακτικά της Βουλής αυτά εδώ. Και τα τρία που τα βλέπετε εδώ. Αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο είμαι. Και εγώ και πολλοί ακόμα. Γιατί όταν μιλάμε για ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, είναι κακιά λέξη αυτή. Δεν πρέπει να τη λες αυτή τη λέξη. Τι άνθρωποι, πες τους για καμιά κομπίνα, πώς να φάνε κάτι, πώς να ρημάξουν αυτή τη χώρα παραπάνω και πάρ' τους στην ψυχή. Μην τους πεις τη λέξη ανάπτυξη και δουλειά, είσαι κακός. Είσαι και εγώ δεν ξέρω τι. Επειδή λοιπόν έγινε αυτό το επεισόδιο με τον λόγο κύριο, αναγκάστηκα να κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα που βλέπετε, αναγκάζομαι να την κάνω, για να προτείνουμε τι πρέπει να γίνει. Κοντά μου είναι δύο εξαίρετοι κύριοι. Ο κύριος Πελάγιος Σταυρίδης Χρυσοβέργης, δικηγόρος Παραρίο Πάγου, και ο κύριος Δημήτριος Τσιβιλτίδης, οικονομολόγος. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολλά και είναι διατεθειμένοι εδώ να μας βοηθήσουν για να σας πούμε όσα περισσότερα γίνεται για το πώς μπορεί αυτή η χώρα να σωθεί. Λοιπόν, να σας δείξω κάτι κύριοι. Κύριε Σκηνοθέτα, πάμε παρακαλώ. Και εσάς κύριοι που μας βλέπετε. Βρήκα ένα πολύ ωραίο εθνικό σωτήριο, χρηματοπιστωτική κυβέρνηση. 6 Μαΐου το 2010, δέστε το μηδενικό το ένα τι έχει. Ισχύς μου η αγάπη των αγορών. Αυτό τους αξίζει σαν σήμα, είναι πολύ ωραίο. Αυτοί που με κατηγόρησαν. Δέστε τι έχουν κάνει για να δούμε για ποιους ανθρώπους μιλάμε δηλαδή. Οι άνθρωποι για σκότωμα, δεν είναι για ξύλο, είναι για σκότωμα. Αυτά είναι εγκλήματα, δεν είναι. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Χρυσοβέργη, θέλω να το δείτε. Δέστε εδώ, έχουν 500 εκατομμύρια ευρώ από σκάφη για πρόστιμα και δεν πάνε να τα εισπράξουν. Και ξεπουλούν μεγάλο μερίδιο του ΟΤΕ για 400 εκατομμύρια ευρώ. Καλά λέει η Real News. Παγκόσμια πρωτοτυπία βλακείας. Παγκόσμια. Και ανικανότητος. Θα δείτε κι άλλα χειρότερα. Μπλοκάρουν τις επενδύσεις πάνω σε επιχειρήσεις για να μην χάσουν ψήφους. Αυτά τα λέει η ίδια η εφημερίδα. Δεν λέω εγώ. Τα βλέπετε. Για να μην χάσουν ψήφους. Αυτή είναι που βλέπετε. Δέστε εδώ. Πελατειακή σχέση των πολιτών με τις τοπικές κοινωνίες βυθίζει την Ελλάδα και στερεί την ανάπτυξη. Και αυτή εδώ, 71.000 ακίνητα σε τέλμα σε όλη την Ελλάδα. Κρατικά. Μη εκμεταλλευόμενα. Κύριε Χρυσοβέργη, θα ξεκινήσω από εσάς. Δέστε. Πλήρη διάλυση. Παντού. Τι έχετε να πείτε για αυτά που βλέπετε. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι πριν από... Κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει. Έτσι πώς τα κάνανε. Πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα, σειρά καθηγητών πανεπιστημίου, ο πρώην νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού τότε της Ελλάδος, Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γεώργιος Κασιμάτης, τον οποίον είχα και εγώ εφηγητή και είχα συνεργαστεί όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μαζί με μια σειρά άλλων καθηγητών, μαθητών του ιδίου ή και συνεργατών ή συναδέλφων, του Κώστα Τουμπέη, της πολιτικής δικονομίας και γενικής θεωρίας του δικαίου, διότι έχει ασχοληθεί έντονα και σε βάθος με την γενική θεωρία του δικαίου, ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Μαριάς και για να μην αναφέρω πολλά ονόματα, είναι γνωστά βέβαια, ανά το πανελλήνιο πλέον. Πού πήγε το όλο θέμα? Το όλο θέμα κατέληξε στο ότι πρώτα-πρώτα όλες αυτές οι πράξεις τις οποίες προέβησαν, ενώ τόσο με την υπογραφή της λεγόμενης σύμβασης, δανειακής σύμβασης, στηρίξεως της Ελλάδος, αλλά και του μνημονίου, του λεγόμενου μνημονίου, πρόκειται περί
πράξεων οι οποίες αντίκειται στο Σύνταγμα, αλλά κατά κύριο λόγο ή κατά πρώτο λόγο, να το πούμε καλύτερα, αντίκειται στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, με αποτέλεσμα την πλήρη, το ανυπόστατο να το πούμε νομικά, το ανίσχυρο και την παντελή ακυρότητα όλων των κανονιστικών και νομοθετικών πράξεων που στηρίζονται πάνω σε αυτές. Η ταπεινότητά μου στις 25 Μαρτίου του 2010 από τον Αντένα και το επιβεβαίωσε και το ανεγνώρισε δύο φορές ο αρμόδιος δημοσιογράφος της εκπομπής, παραγωγής της εκπομπής του Αντένα. Παρεδέχθη ότι η ταπεινότητά μου πρώτος αναφέρθηκα στα θέματα αυτά και στη συνέχεια, αν και τότε είχα κατηγορηθεί ότι είμαι ακραίος, ότι είμαι τέλος πάντων του περιθωρίου και ούτω καθεξής, οι γνωστές. Άρα δηλαδή μπορεί νομικά κάποιος να τους βάλει φυλακή, τους 180 που ψήφισαν για το μνημόνιο αυτό. Πριν πάμε στο ποινικό μέρος, το ότι διεπράχθη παραβίαση της συνταγματικής ενόμου τάξεως της Ελλάδος αλλά και του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, αγαπητέ. Από τους 180 που ψήφισαν το μνημόνιο. Παπαζήσι, αυτοί οι οποίοι ψήφισαν το μνημόνιο και στη συνέχεια αυτοί που εξουσιοδότησαν ένα και μόνο πρόσωπο, τον τότε Υπουργό Οικονομικών μέχρι και σήμερα το πρωί, να υπογράφει και να δεσμεύει την Ελλάδα δια της υπογραφής του, μόνης της υπογραφής του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ παραβιάζονται διατάξεις βασικές του Συντάγματος, η διατάξη του άρθρου 36 παράγραφος 2, το άρθρο 128 παράγραφος 1 και όχι μόνον. Και δεδομένου ότι οι λεγόμενες οικονομικές διεθνείς συμβάσεις δεν είναι δυνατόν να μην, πώς να το πω, ακολουθηθούν από την τήρηση των σχετικών δύο διατάξεων τις οποίες ανέφερα. Για να δούμε τώρα λίγο. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό και εδώ θα κλείσω είναι ότι παραβιάστηκε το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι να το κάνω, οποίο, το οποίο, δεν εκμεταλλεύτηκε νομικώς από τους καθένας τους καμνί. Μπορούν, διότι ακόμα η αντισυνταγματικότητα και το αντικοινωτικό των ενεργειών όλων των θεσμικών οργάνων της κοινότητας που συμμετείχαν αλλά και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωζώνης ιδιαίτερα τους υποχρεώνει σε λογοδοσία. Ποιος μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον? Οποιοςδήποτε μπορεί να κινηθεί. Βεβαίως μπορούν να κινηθούν και πολίτες και θεσμικά όργανα. Και το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η πρώην δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητος όπως είχε ονομαστεί στην πρώτη-τελευταία φάση, το αποδέχεται. Λοιπόν, τώρα υπάρχει και το ποινικό μέρος της υποθέσεως, το οποίο μου κάνατε ερώτηση εάν και κατά πόσον μπορεί κανείς να στραφεί ποινικά. Βεβαίως υπάρχει και ποινικό θέμα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα εδώ κύριε Τσιβιλτίδη θα σας δείξω. Η γενιά του ψωμί, παιδεία, ελευθερία που σήμερα κυβερνά αυτή τη χώρα, πρώτον διέλυσε την παιδεία. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή στερεί το ψωμί από πολύ κόσμο. Σε λίγο θα στέρισε ήδη την οικονομική ελευθερία αυτής της χώρας από το δούνο του. Δηλαδή, το δούνο του τη στέρισε ήδη την οικονομική ελευθερία και σε λίγο θα μας στερήσουν και την ελευθερία μας με την κάρτα του πολίτη. Αυτή η γενιά, λοιπόν, αυτή η γενιά κατάφερε να διαλύσει τη χώρα. Δέστε τώρα, κύριε σκηνοθέτα, παρακαλώ, να δούμε το επόμενο. Να δείτε τι χρωστούν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάρα πολύ περισσότερα. Το Λουξεμβούργο χρωστάει 3.800% επί του ακαθαρίστου προϊόντος του.
Πάρα πολλές χώρες κοστούν πολύ περισσότερα από εμάς, από το ΑΕΠ μας που είναι 167. Βλέπετε πάνω, 188, 916, 200, είναι 196, 212. Και αυτές είναι χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσης που βλέπετε. Γιατί κόπτονται τόσο πολύ για μας, λέτε. Να το συνδέσουμε λίγο με τα προηγούμενα. Ναι, γιατί κόπτονται τόσο πολύ για μας και δεν πάνε να τα πάρουν και τις άλλες χώρες που τους κοστάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που εκείνες χρεώνονται περισσότερο τη σωτηρία από εμάς. Κύριε Παπαζήση, σήμερα τι η χώρα δεν είναι σε επίπεδο έτσι ώστε να συζητάμε αριθμούς πλέον. Υπάρχει κόσμο στον δρόμο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσουν τις δόσεις τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν οικονομικά, υπάρχουν επιχειρήσεις που καθυστερούν να πληρώσουν τους εργαζομένους. Βεβαίως. Και εμείς, δυστυχώς θα διαφωνήσω εντός εισαγωγικών με τον κύριο Χρυσοβέργη, δεν έχουμε, κύριε Χρυσοβέργη, την πολυτέλεια να ακολουθήσουμε πάντα τις νομικές διαδικασίες κάποιοι άνθρωποι. Πρώτον, διότι δεν τις γνωρίζουν. Και δεύτερον, σε ό,τι με αφορά, επειδή αναφέρετε κάποια ονόματα, θα ήθελα όχι να πυροδοτήσω την κουβέντα, απλώς διορωτώ με πού ήταν ο κύριος Κασιμάτης που αναφέρατε ως σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου όταν διπλασίαζε το εξωτερικό χρέος η χώρα και ποια ήταν η στάση του και η άποψή του επί των οικονομικών της εποχής εκείνης. Αλλά για να μην. Δεν έχω καμία πρόθεση να αντιπαρθώ με τον κύριο Κασιμάτη. Θέλω απλώς να τονίσω ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος, έχω την αίσθηση για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι πολύ αργά, πολύ αργά αποφάσισε και πολύ λίγοι από αυτόν τον κόσμο άνθρωποι ορθώνουν λόγο και λένε ότι σήμερα με τον α ή β τρόπο θα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Τα ονόματα που αναφέρατε συμφωνώ, αλλά δεν φτάνουν. Η Ακαδημία Αθηνών πού είναι? Οι άνθρωποι του πνεύματος πού είναι? Οι υπόλοιποι που γνωρίζουν την κατάσταση επί σειρά ετών πού είναι? Οι πρώην υπουργοί, ο ένας ο άλλος. Αυτός ο κόσμος που είναι στο πεζοδρόμιο, αυτός αντιδρά και σε αυτόν πρέπει, κατά την άποψή μου, να απευθύνουμε τα εύσημα, διότι είναι αυτοί που αγωνίζονται για να αλλάξει κάτι σήμερα. Όπως είδατε στο τελευταίο ανασχηματισμό, και εσείς κύριε Παπαζήση, άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν να αποδώσουν έργο στη θέση που είχαν στους 19 με 20 μήνες, μετακινήθηκαν και αλλάξαν καρέκλα. Έχω λοιπόν τη βεβαιότητα ότι και από τη νέα τους καρέκλα, ένας που είναι αποτυχημένος δεν μπορεί να προσφέρει. Ο άχρηστος είναι παντού άχρηστος. Ακριβώς. Από εκεί και μετά, για να γίνουμε εμείς χρηστικοί στον κόσμο, πρέπει να δώσουμε τουλάχιστον μία κατεύθυνση. Σε λίγο θα αρχίσουμε να προτείνουμε. Τι έχει ο καθένα μας στο μυαλό του, φυσικά. Αν επιτρέπετε λίγο να απαντήσω κάτι, σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε σε μένα, δηλαδή ο κύριος Τσιβιλτίδης. Το εάν και κατά πόσο ο Μίκης Θεοδωράκης ή ο καθηγητής Γιώργιος Κασιμάτης ή ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μπέης που διατέλεσε ο νομικός σύμβουλος της Βουλής των Ελλήνων ή άλλοι καθηγητές, βεβαίως για τον κύριο Μητρόπουλο δεν μπορούν να τα πούνε αυτά τα πράγματα, και για τους υπολείπους συναδέλφους επίσης δεν μπορούν να υποθούν αυτά τα πράγματα. Του εδώ Πανεπιστημίου είναι ο συνταγματολόγος. Κοιτάξτε, εδώ έχουν γίνει πράξεις οι οποίες πιστεύω ότι σύντομα θα οδηγήσουν σε κάποιο νομικό αποτέλεσμα. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους και ορθώς βγήκαν, δεν απαλλάσσουν κανένα, τουναντίον ζητούν από όσους έχουν συμμετοχή στην υπερχρέωση της Ελλάδος και στο κλέψιμο του δημόσιου πλούτου, διότι επίσης ταπεινότητά μου ήταν ο πρώτος ο οποίος προ δύο ετών και πλέον, 2,5 ετών σχεδόν, με την έναρξη της εκπομπής του Αντένα, με τον δημοσιογράφο Κώστα Βαραγιάννη, έθεσα το μότο της εκπομπής «Φέρτε τα κλεμμένα πίσω και οι κλέφτες στο γουδί». Η πρόταση σε αυτή πλέον υιοθετήθηκε στη συνέχεια από τον δημοσιογράφο κύριο Παπαδάκη. Αυτά τα αναφέρω δια την ιστορία της υποθέσεως και έκτοτε έγιναν γνωστά εις όλη την Ελλάδα.